που αυτό που συνάντησα χθες στον Επικίδιο που ήταν στην Παναίτσα και εδώ στο νεκροταφείο, δεν περίμενα να υπάρχει τέτοιο πάθος και τέτοια υποδοχή. Δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή και δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το έργο του και να έχουν ευχαρίστηση όλοι που τον είχε ίδαλμα και να μπορεί, ας πούμε, πάντοτε να τους ψυχαγωγεί. Εσείς τελευταία φορά πότε τον είδατε? Εγώ τον είδα στις 20 Ιουλίου, γιατί εγώ είμαι στο χωριό, Φίλια Μεσσηνίας. Και τον είδα στις 20 Ιουλίου, συναντηθήκαμε, έβαλε στο αυτοκίνητο αυτό που δυστυχώς το σκότωσε, με αυτή την πόρσε. Κάπου πήγαμε και γυρίσαμε και όταν έφυγα, ας πούμε, του είπα, ναι, μου είπε παππούς αγαπάω και του λέω και εγώ σε λατρεύω. Και μετά από 5-6 μέρες έφυγα, αλλά πήγα 2-3 φορές στο σπίτι και χτύπαγα το κουδούνι και δυστυχώς είχε κατεβάσει το διακόπτη, δεν ήταν στο κουδούνι, διότι από ό,τι φάνηκε είχαν σπάσει τη σχέση με την Αρετή, τη λεγόμενη, που παρουσιάστηκε ότι δεν θέλει τον αγαπάει. Ο εγγονός μου την αγάπαγε, αλλά αυτή τον πρόδωσε. Δεν ήταν αυτή και δεν φεύγαμε. Και η μητέρα του μου είχε πει το Φεβρουάριο του 2021 ότι αν λέει χαλάσει, λέει η Αρετή θα χαλάσει με τον Παναγιώτη, δεν θα αντέξει ο Παναγιώτης. Και στο γάμο που ήταν, που είχε πάει αυτή, ούτε μιλήσανε καθόλου. Εσείς όταν έγινε το συμβάν, το τροχαίο, πήγατε εκεί στο σημείο? Εγώ θα σας πω, πρώτα εγώ ήμουν στο χωριό. Με παίρνει η μητέρα του Κλήπη, νύφη μου, και έκλαιγε και μου λέει δώσε μου το τηλέφωνο του Δημήτρη, του γιού μου, του πρώην άντρα της. Και έκλαιγε και της λέω εγώ κατάλαβα, Ειρήνη έπαθε τίποτα το παιδί, Ειρήνη έπαθε τίποτα ο Παναγιώτης. Δεν μου έλεγε. Και την ώρα εκείνη αφού έκλεισε το τηλέφωνο της το έδωσα, πατάω το τηλεχειριαστήριο του και βγαίνει ο αντένας. Και εκείνη την ώρα ακούω και λέει τραγούδι για τραγούδι του Παναγιώτη με τη Φορέιρα. Της λέω γυναίκα πάει το παιδί σκοτώθηκε. Πώς γεννάτε να σκοτωθεί το παιδί? Νερά ούτε τίποτα δεν υπήρχαν. Και δεύτερον, ο γονός μου δεν ήταν κανένα οδηγάκι, ήταν οδηγός υψηλής τέχνης, διότι στην Κύπρο που ήταν ασχολιότανε σε αγώνες. Και μάλιστα είχε δει και κάποτε πρώτος εκεί. Καταλάβατε. Έλειψε ο Σταυρός, ο οποίος του είχε κάνει ο ξαδερφός από την Αμερική, που μπορεί να είχε 10.000 απάνω, που αυτός κάποιος τον πήρε και το τηλέφωνο. Ευρέθηκε μόνο το πορτοφόλι του που είχε 8.400. Είμαστε όμως σε θέση να γνωρίζουμε ότι το βράδυ εκείνο στο γάμο φορούσε τον Σταυρό. Πάντα το φορούσε. Ό,τι μου είπαν ορισμένοι που ήταν ότι λέει το φορούσε, γιατί πάντα το φορούσε.